πάνω, παρουσίασες την, αυτό που λέμε stepwise therapy στο γλαύκωμα, βήμα προς βήμα θεραπεία. Το σημείο που απασχολεί προφανώς και την Ελλάδα αλλά και αρκετές άλλες χώρες πάντα είναι το κόστος. Και υπάρχουν χώρες και υπάρχουν οδηγίες κατευθυντήριες που λένε ότι υποχρεώνεσαι να ξεκινήσεις με τη μολόλη λόγω του κόστους των προσταγλανδινών και στη συνέχεια εφόσον δεν δουλέψει αυτή η θεραπεία τότε μόνο να συνταγογραφήσεις μια προσταγλανδίνη. Τι θα έλεγες για αυτή την προσέγγιση και ποιο θα είναι, να το πω έτσι, το downside αν φτάσουμε στο σημείο και εμείς και υποχρεωθούμε να αρχίσουμε να ξεκινάμε με το πιο φτηνό φάρμακο που σε αυτή την περίπτωση θα είναι η τιμολόλη. Εάν με ρωτάς για τη χώρα μας, επειδή νομίζω όλοι οι υγειονομικοί έχουμε δει διάφορα περίεργα πράγματα να συμβαίνουν, φοβάμαι ότι δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. Θα μας δοθεί έτοιμο από κάποιους, να τους πούμε, τεχνοκράτες των οικονομικών της υγείας. Νομίζω ότι είναι θέμα της οφθαλμολογικής κοινότητας, αν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, να πρέπει τουλάχιστον να είναι πραγματικά αυτός ο οποίος θα δώσει τα guidelines. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να μπούμε σε λογική θεραπευτικών πρωτοκόλων στην Ελλάδα, χωρίς να έχει, ας το πούμε, τον dominant ρόλο, τον ενεργό ρόλο η επιστημονική κοινότητα. Από εκεί και πέρα μπαίνει ένα δεύτερο ερώτημα, που βέβαια δεν είμαι ειδικός στα οικονομικά της υγείας. Είναι πραγματικά η πιο φτηνή θεραπεία πιο φτηνή? Είναι ένα δεύτερο ερώτημα. Μήπως δηλαδή, όταν λέμε ότι πρέπει να δώσουμε την πιο φτηνή θεραπεία, λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο τη τιμή κόστους ή και τα παρελκόμενα? Και τα παρελκόμενα μπορεί να είναι όλα αυτά που ακούσαμε για τα συντηρητικά, τη μακρόχρονη απόδοση και το πώς θα υπηρεσεί η κατάσταση. Αυτό θα ήταν μια πρώτη προσέγγιση. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα με την απάντησή μου. Μπορεί να προσθέσει κανένας ότι το κόστος έχει πολλές διαστάσεις. Υπάρχει κόστος και φυσικά στην απώλεια όρασης. Αλλά θα έλεγα ένα απλό που έχει σημασία είναι ότι ο λόγος άλλωστε που εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό στις περισσότερες χώρες η τιμολόλη ήταν όχι γιατί δεν είναι πολύ καλά ανεκτή, γιατί είναι εξαιρετικά ανεκτή τοπικά, αλλά ένα φυσικά ήταν το πρόβλημα. Έχουν πεθάνει μερικοί ασθενείς με τη χρήση τιμολόλης λόγω των συστηματικών παρενεργειών. Και κυρίως όταν και οι γιατροί έχουν ευθύνη σε αυτό, γιατί δεν ρωτάνε πολλές φορές τον ασθενή για απλά πράγματα, όπως αν έχει άσθμα ή αν έχει βραδικαρδία. Αλλά υπάρχει επίσης και η άλλη πτυχή, η 24ωρη αποτελεσματικότητα. Είναι γνωστό ότι η τιμολόλη έχει μειωμένη δραστικότητα το βράδυ. Υπάρχουν και μερικές μελέτες που λένε ότι δεν υπάρχει καθόλου αποτελεσματικότητα. Στην εμπειρία μας είναι περίπου 50% μειωμένη αποτελεσματικότητα. Άρα, αν δεχτούμε την άποψη, και νομίζω κανένας δεν αμφιβάλλει γι' αυτό, ότι το γλαύκωμα είναι 24ωρη πάθηση και η θεραπεία πρέπει να είναι 24ωρη. Και αυτός είναι ένας λόγος που νομίζω οδηγεί τους περισσότερους από εμάς να χρησιμοποιούν πάντα μια προσταγλανδίνη σαν πρώτη θεραπεία. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Θέμη. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σου, Θέμη. Έβαλες πολλά πράγματα στην ατζέντα. Θα ήθελα να ρωτήσω στο πρακτικό επίπεδο, τι πρέπει να κάνει ο μέσος οφθαλμίατρος καταρχάς για να βοηθήσει στο κομμάτι αυτό την αποφυγή, πρώτα απ' όλα τη διάγνωση, αλλά μετά την αποφυγή της νόσου, της οφθαλμικής επιφάνειας στο μέσο γλαυκωματικό ασθενή. Ίσως περισσότερο μια αυξημένη ευαισθησία στην όλη ιστορία, δηλαδή αυξημένη ευαισθησία κατά κύριο λόγο στη διάγνωση και στην αναγνώριση των συμπτωμάτων, να ακούμε τον ασθενή περισσότερο και από τη στιγμή που αντιληφθούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με νόσο οφθαλμικής επιφάνειας, η οποία οφείλεται και στα συντηρητικά ή και στα κολλήρια τα αντιγλαυκωματικά, να το πω έτσι, ας εξαλείψουμε όλους τους προηγούμενους παραγόντες, γιατί δεν είναι μόνο πάντα μην κατηγορούμε τα κολλήρια κατευθείαν. Μπορεί να είναι ένας αριθμός από η νόσο οφθαλμικής επιφάνειας, είναι μεγάλο κεφάλαιο, να το πω έτσι. Καλύτερα να φύγουν αυτοί οι παράγοντες πρώτα που είναι πιο εύκολο και μετά, αν όλοι αυτοί οι παράγοντες, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορέσουν να εξαλείψουν την νόσο, τότε θα πρέπει να βάλουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που λες? Θα τους πάρουμε ίσως μία-μία με τη σειρά, από απλές βλεφαρίτιδες, να το πω έτσι, από συστηματικά νοσήματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι υπάρχει κάποιος ασθενής, από περιοδικά νοσήματα τα οποία δημιουργούν νόσο οφθαλμικής επιφάνειας, αλλεργίες, από ένας αριθμός
μια ατζέντα, ένα checklist, ίσως κάτι, για να τα πάρει ένα με τη σειρά καθημερινά ίσως νοσήματα τα οποία θα πρέπει να τα βγάλει έξω. Και από εκεί και μετά να κατηγορήσουμε πλέον και να στραφούμε ίσως και λίγο στα κολλήρια και να ψάξουμε λίγο σιγά σιγά τι από αυτά και ποιο από αυτά ενοχλεί και πειράζει. Τώρα, γι' αυτό και είπα εξ αρχής ότι η μονοθεραπεία ή κατευθείαν έναρξη αγωγής, να το πω έτσι, χωρίς συντηρητικά, ίσως θα πρέπει να είναι μόνο σε πολύ επιλεγμένες για αρχή καταστάσεις περιστατικά που θεωρούμε ότι είτε θα τραβήξουν σε χρόνο, είτε θα υποστούν αντιγλαυκωματική, είτε θα παίρνουν φάρμακα, να το πω έτσι, και για άλλα νοσήματα. Δηλαδή να είναι κάπως να υπάρχει ένα πλάνο. Να σε ρωτήσω εσένα, αν υποθέσουμε ότι αύριο έμπαινε η διάγνωση του γλαυκώματος, θα προτιμούσες να θεραπευτείς με φάρμακα με συντηρητικά ή χωρίς συντηρητικά? Έχω χρησιμοποιήσει με συντηρητικά, θα προτιμούσα, σε πρώτη φάση. Λίγο πιο δυνατά. Με συντηρητικά ίσως, για αρχή. Δηλαδή για τα επόμενα πολλά χρόνια της ζωής σου, 50 χρόνια ίσως της ζωής σου, θα είχες τη θεραπεία με συντηρητικά? Μ' αρέσει η πεπατημένη με της αγγλικής σχολής. Έχεις κάτι το μαζοχιστικό. Ανδρέα, συνεχίζοντας την ίδια συζήτηση, και πρέπει να πω ότι το γλαύκωμα έχει το πλεονέκτημα ότι στο χρόνο φαίνεται βέβαια κάποια άποψη, αλλά πάντα όπως και στα άλλα επιστημονικά θέματα, καλό είναι αν μπορεί να προβλέψει κανένας και να κινηθεί έγκαιρα. Και θυμάμαι τη συζήτηση που είχαμε γύρω στο 2000 για τους σταθερούς συνδυασμούς, ιδιαίτερα με τον Ανδρέα τον Πετούνη, που ήταν απόλυτος ότι δεν υπάρχει περίπτωση, είναι μεγάλο λάθος, δεν πρόκειται αυτά τα φάρμακα πραγματικά να πετύχουν. Η εμπειρία έδειξε βέβαια ότι οι σταθεροί συνδυασμοί πέτυχαν με το παραπάνω, παρά το γεγονός ότι περιλάμβαναν συνήθως την τιμολόλη, που επίσης υπήρχαν θέματα, από ό,τι θυμάμαι, στη συζήτηση που κάναμε τότε. Επομένως και πρέπει να πω ότι διαφωνώ με την προσέγγιση του κύριου Καρμύρη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχουν φάρμακα με συντηρητικά στη θεραπεία του γλαυκώματος. Και θα ήθελα, βέβαια έχω το πλεονέκτημα να ξέρω τι κάνουν και όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες και τι ακριβώς γίνεται στο research pipeline. Όλες οι εταιρείες αυτή τη στιγμή ερευνούν φάρμακα χωρίς συντηρητικά. Τα φάρμακά τους δηλαδή σε μορφή αμπούλας, πιπέτας, ή άλλες προσεγγίσεις πιο πρωτότυπες για θεραπεία χωρίς συντηρητικά. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Ανδρέα πρώτα απ' όλα την άποψή του σε αυτό το θέμα και πώς βλέπεις κυρίως το μέλλον, πώς να εξελίσσεται το μέλλον στο θέμα αυτό της θεραπείας χωρίς συντηρητικά. Εγώ δεν είμαι πληροφορημένος για το ακριβώς τι σχεδιάζει κάθε εταιρεία. Προβάλλοντας όμως στο μέλλον αυτά που βλέπω στα τελευταία λίγα συνέδρια των τελευταίων μηνών ή λίγων χρόνων, όπου μαθαίνουμε πως άλλη μια εταιρεία ετοιμάζει άλλο ένα σκεύασμα, το οποίο μέχρι πρότινος μας έλεγε ότι δεν γίνεται να βγει χωρίς συντηρητικά, ξαφνικά βγαίνει, και αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Τελικά όλες οι εταιρείες μπορούν να βγάλουν χωρίς συντηρητικό το φάρμακο που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν. Επομένως, φαίνεται μια γενικότερη τάση, ακόμη και αν κάποιος δεν έχει πληροφόρηση από τις εταιρείες για το τι ετοιμάζουν. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι μια σκέψη που κάνω συχνά είναι: ποιο είναι το πλεονέκτημα που δίνει το συντηρητικό? Εξαιρώντας τον χειρισμό που είναι πιο εύκολος, ειδικά σε μεγάλους ασθενείς, σε μεγάλους σε ηλικία, του μπουκαλιού, εξαιρώντας αυτό το πλεονέκτημα, δεν βλέπω πραγματικά σε τι προσφέρει το συντηρητικό. Το θέμα του κόστους είναι κάτι σημαντικό βέβαια, αλλά τίνει και αυτό να μειωθεί. Και έπειτα υπάρχουν και επιλογές οι οποίες δεν είναι πραγματικά ακριβότερες, αν συγκρίνει κανένας την επιλογή με και χωρίς συντηρητικό, και υπάρχει βέβαια και αυτό το ζήτημα του άμεσου και του έμεσου κόστους. Οπότε, μη βρίσκοντας πραγματικά πλεονέκτημα στα σκευάσματα με συντηρητικό, τίνω να τα μειώνω συνεχώς στην καθημερινή πράξη. Είναι πολύ καλό να ακούσουμε την άποψη του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Γλαυκώματος, Γιώργο. Πραγματικά συγχαρητήρια για το όλο το πάνελ. Αλλά νομίζω ότι το θέμα και στον εαυτό σου πρέπει να το θέσεις διαφορετικά. Δηλαδή, αν έπαιρνε 300 ευρώ σύνταξη και είχε και ένα άνεργο παιδί, τότε τι θα έπαιρνε? Με συντηρητικά ή χωρίς συντηρητικά? Δηλαδή, νομίζω ότι το κόστος είναι άλλη ιστορία. Εδώ και 3 χρόνια βομβαρδίζουμε με αυτό το θέμα όλους τους οφθαλμιάτρους.
και βλέπουμε ότι η πίτα της αγοράς στα συντηρητικά δομέα τώρα έχουν ξεκινήσει περισσότερο, αλλά δεν έχει αυτή την ανάπτυξη που θα έπρεπε να έχει. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Ή το ακροατήριο δεν ακούει, μας παρακολουθεί χωρίς να ακούει, ή οι ομιλούντες κάνουν κάποιο λάθος. Νομίζω ότι δεν συνέβαινε τίποτα από αυτό, απλώς είναι καθαρά το θέμα του κόστους και νομίζω ότι είναι καιρός πλέον να βάλουμε συγκεκριμένες ενδείξεις πότε πρέπει να δίνουμε τα κολλήρια χωρίς συντηρητικά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να θέσει κανείς το θέμα ότι ξεκινάω χωρίς συντηρητικά ή με συντηρητικά. Πρέπει πλέον να βάλουμε κάποιες ενδείξεις, δηλαδή να μάθει ο οφθαλμίατρος να κοιτάει την οφθαλμική επιφάνεια, να βλέπουμε ποιοι άνθρωποι, ποιοι υποψήφοι για γλαυκοματικό κολλήριο έχουν ξηροφθαλμία ή διάφορα σημεία συμπτώματα και σε αυτούς να επιβάλλουμε ή να πούμε ότι τουλάχιστον είναι η ένδειξη για να βάλουμε κολλήρια χωρίς συντηρητικά. Νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η άποψη. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις. Και μέσα στα πλαίσια αυτών των ενδείξεων, ο καθένας να αποφασίσει για ποιους ασθενείς ακριβώς πρέπει να κατευθυνθεί προς την θεραπεία χωρίς συντηρητικά. Είναι βέβαιο όμως ότι μέσα σε αυτή την κατηγορία των ασθενών θα είναι καταρχάς οι νέοι ασθενείς. Της ηλικίας, για παράδειγμα, του Γιώργου ή του Θέμη. Νομίζω αν έχει κανένας μπροστά του 30 χρόνια αντιγλαυκοματικής θεραπείας, θα είναι θεραπευτικό σφάλμα να ξεκινήσει με θεραπεία με συντηρητικά, εφόσον μπορεί να επιλέξει θεραπεία χωρίς συντηρητικά. Το κόστος, συμφωνώ και είναι κάτι που πάντα πρέπει να μας απασχολεί, αλλά σε τελευταία ανάλυση δεν νομίζω ότι ο οφθαλμίατρος, ο θεράπων, πρέπει πραγματικά να κατευθύνεται από το κόστος, όταν ξέρει ότι για το καλό του ασθενή πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη θεραπευτική κίνηση. Εξίσου σημαντικά, γιατί μιλάμε για τις ενδείξεις, θα είναι, για παράδειγμα, οι περιπτώσεις αυτών που παίρνουν πολλές θεραπείες, δηλαδή κάποιος με τριπλή θεραπεία, γιατί έχει μεγάλη σημασία το αν έχεις μονοθεραπεία ή αν έχεις πολυθεραπεία. Στη μονοθεραπεία, για παράδειγμα, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το να δώσεις ένα φάρμακο που έχει συντηρητικό, το βεζαλκόνιο. Αλλά αν έχεις κάποιον ο οποίος παίρνει 5 σταγόνες την ημέρα, είναι βέβαιο ότι θα ωφεληθεί αν αφαιρέσεις όσο περισσότερο βεζαλκόνιο ή συντηρητικό μπορέσεις. Και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα περιστατικά πιθανόν θα οδηγηθούν στην επέμβαση. Είναι σαφές ότι η παρουσία, η μακροχρόνια τοξικότητα από το βεζαλκόνιο έχει επηρεάσει αρνητικά τις επεμβάσεις μας. Το ξέρουμε όλοι όσοι κάνουμε αντιγλαυκοματικές επεμβάσεις. Επομένως, μια και συζητάμε αυτό το θέμα, είναι καλό να συζητάμε και να επανεκτιμούμε τις ενδείξεις θεραπείας με φάρμακα χωρίς συντηρητικά και σιγά σιγά να καταλήξουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι, να το πω έτσι, περισσότερο κερδισμένοι από αυτό. Υπάρχει η άποψη και συζητιέται πολλές φορές και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί να μην ξεκινήσεις όλους τους ασθενείς με φάρμακα χωρίς συντηρητικά. Και υπάρχουν κάποιοι που το πρεσβεύουν αυτό, ότι γιατί να στερήσεις ένα όφελος, σίγουρο όφελος, από αυτούς τους ασθενείς. Νομίζω ότι πραγματικά ο λόγος που δεν γίνεται αυτό είναι το κόστος και η αδυναμία να επιλέξει κανένας σε ευρεία θεραπευτική γάμα. Δηλαδή δεν έχουμε όλα τα φάρμακά μας χωρίς συντηρητικά. Αν υπήρχε αυτό, που θα συμβεί αυτό σίγουρα, τότε θα είναι πιο εύκολη η επιλογή. Μην ξεχνάμε στην Ελλάδα μέχρι πριν από λίγο δεν είχαμε φάρμακα χωρίς συντηρητικά. Άρα τώρα έχουμε. Είναι πιο εύκολο να κάνεις την επιλογή. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει πολύ και δεν πιστεύω ότι αυτά που λέμε είναι λανθασμένα, ούτε αυτά που γίνονται είναι λανθασμένα. Είναι θέμα χρόνου να καταλήξει κανένας στο σωστό παρονομαστή. Και θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο ξένους ομιλητές. Πρώτα, first panel, your opinion on this topic, preservatives or no preservatives. Non-preservatives, but we are unlucky. Sorry, we are unlucky because in Turkey we only have Saflutan for the last 6 months, and which is not reimbursed, and we only have Travatan, not with Bach but with Polyquat. We do not have single-use Kozopt or the other preservative-free drugs. If I have, I use preservative-free because these patients are, you know, the aging is a problem, older age. They have significant degree of dry eye problems, and with the use of these medications, the dry eye problems become bigger and bigger. And we see toxicity problems in these patients. So in
most of them we have to use lubricating agents and like that. And the, like the Greek eyes, the Turkish eyes are also very difficult eyes. They when we operate these patients, if they are really in long use of treatment, in, if they are for years using these drugs, when you open the conjunctiva, you can compare the patients in long-term anti-glaucoma medications and the patients who are not. The wound healing is also very aggressive in these patients. So, yes, if I have a choice, I will use preservative-free. Murat? Well, Tasso, I think I will give my opinion later in my second talk, actually. Okay. I think it is not necessary to convince people to use medications with preservatives or unpreserved. But the real thing is that what about the compliance issue? What about the pharmacoeconomics, whether these medications are reimbursed? If they are reimbursed, it is good for compliance and for the doctors. However, in many countries, including Turkey, still it's a problem for the patients to have reimbursed medications. And in this respect, I'm with the same opinion with Themis, that there are still need for multi-dose medications. And if it is a multi-dose medication, then I think we have to have the BAK or some other preservative like Poliquad within a while. So I think it needs some longer discussion. I will try to convince you in another way with our studies, with our immunopathological studies later in my talk. Κάποια ερώτηση από το ακροατήριο? Απορώ, Γιώργο, δεν έχεις ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.